Να πάμε έχουμε το τραγούδι, μα δεν όχι, είναι έτσι, αγάπη. Εγώ ντρέπομαι να τραγουδήσω αυτό τον ύμνο ναι. Με την αργριοφωνάρα. Την έχω φιλοξενήσει πέρσι. Αυτή εδώ. Λοιπόν, πριν 2 χρόνια την έχω φιλοξενήσει, έλειπε εσύ ναι. Και γνώρισα ένα γλυκύτατο άνθρωπο. Ωραία που έλειπα και βρήκε τότε να φωνάξει την Αλέκα την Κανελίδου που ξέρει ότι τη λατρεύω. Τη λατρεύουμε, την αγαπάμε. Αλέκα Κανελίδου, ακούει. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Κυρία Κανελίδου, θα ξανάρθετε, γιατί εγώ δεν είχα την τιμή να σας γνωρίσω από κοντά. Λοιπόν, είμαστε δηλωμένες φαν. Τα τραγούδια τα έχουμε τραγουδήσει, τα έχουμε παιδί, χορέψει. Καταρχήν αυτή η φωνή αισθαντική, δεν υπάρχει αυτή η χρειά. Ναι. Δεν μπόρεσε να τη μιμηθεί καμία. Και μία κόβει, άλλη ράβει, γραφείο έτοιμο. Λοιπόν. Ακούω, τι κάνετε, κορίτσια. Εσείς. Καλά είμαι, καλά είμαι. Καλά. Σας ξεσηκώσανε πάλι να πάτε να τραγουδήσετε και πολύ καλά κάνατε, βέβαια. Γιατί δεν χορταίνουμε να σας ακούμε και αυτή τη φορά θα είσαστε στο θέατρο Άλσος. Ναι, στο μικρό. Ναι. Ναι. Την Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου. Και κάθε Τετάρτη για λίγες παραστάσεις, σωστά. Ναι, ακριβώς. Θα έρθουμε τρέχοντας. Τρέχοντας. Και αν δεν υπάρχουν θέσεις, δεν πειράζει. Εμείς θα βρούμε μια γωνίτσα. Θα πάρουμε ένα πλοίο σκαμνάκι και θα κάτσουμε σε μια κρούλα και θα πούμε. Ναι, καλέ. Θα βάλουμε 2 σκαμνάκια στη σκηνή επάνω, σιγά. Δεν τρέχει τίποτα. Θα τα φτιάξουμε όλα. Ελάτε εσείς. Τι τραγούδια θα μας πείτε. Καλά, τι τραγούδια να σας πω. Δεν θα σας πω έρχονται ρεμπέτικα. Τα τραγούδια μου θα σας πω. Είμαι γενικά, σίγουρη. Τραγούδια που αγαπάω και που δεν είναι και δικά μου, ξέρεις όλο αυτό το που έχουμε όλοι καλλιτέχνες γενικότερα. Έχετε κάποια τραγούδια που είναι πιο αγαπημένα σας? Δικά μου εννοείς πάντα. Ναι, βέβαια. Είναι ένα τραγούδι που έχει γράψει η Νίζαχα, το οποίο αγαπώ πολύ, πάρα πολύ, το «Ίσως να φταίει για όλα η μοναξιά μου». Και θεωρώ ότι είναι ένα από τα καλύτερα τραγούδια που έχει γράψει το Νινάκη. Πολλά τραγούδια αγαπώ. Πάρα πολλά τώρα, τόσα χρόνια. Να σας πω, ο κόσμος τι σας λέει. Δεν εμφανίζεστε πολύ συχνά. Κάθε φορά όμως που εμφανίζεστε, φαντάζομαι τι γίνεται από τον κόσμο, έτσι. Τι είναι αυτό, εμφανίστηκα. Έκανα ηρώδιο τον Οκτώβρη. Ήταν μια πολύ ωραία βραδιά. Να, εσείς που είσαστε φαν, δεν το ξέρατε. Το ηρώδιο δεν το ήξερα. Τώρα, εγώ δεν είμαι ειλικρινής. Από ψέματα, δεν το ήξερα. Να, 14 Οκτωβρίου. Μάλιστα. Ναι, αλλά δεν κάνετε συχνά εμφανίσεις γενικώς. Όχι, όχι. Καλά, τώρα κοίταξε να κάνω συχνά εμφανίσεις. Ποιος κάνει συχνά εμφανίσεις? Πώς? Κάτι μπουζούκια, ξέρω εγώ, δηλαδή μπουζουκό τοπίο, όπως του λέω εγώ, οι οποίοι οπωσδήποτε θα παίξουν τις γιορτές, που θα βγει ο κόσμος, που θέλει να διασκεδάσει, να. Κυρία Κανελίδου, πώς σας φαίνονται αυτοί οι μπουζουκότοποι που βλέπεις και ένας τραγουδιστής τίνει να μην φαίνεται, να από είναι. Από τους δίσκους με τα λουλούδια. Ναι, βλέπεις, ας πούμε, δίσκους και ξαφνικά βγαίνει ένα κεφάλι. Κοίταξε να σου πω, καταρχήν δεν πηγαίνω σε τέτοια μαγαζιά και δεν το ξέρω. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι που έχει να κάνει με το σήμερα. Αυτό είναι κάτι που έχει να κάνει με το πάντα. Ναι, ισχύει. Απλά δεν φαντάζει λίγο ξένο στην εποχή μας? Δεν είναι λίγο πασόκορεα χρόνια? Τώρα τι σημαίνει, όταν ο άλλος του αρέσει αυτό το πράγμα για να δείξει την. Πολλά έχουν να δείξουν διάφοροι. Ο καθένας έχει δικούς του λόγους, ξέρω εγώ. Το καταλαβαίνεις αυτό. Άλλοι όντως θέλουν να δείξουν την αγάπη του στον καλλιτέχνη. Αν υπάρχει αυτός ο τρόπος, το δείχνουμε αυτό. Τι να κάνουν, να ανέβουν πάνω τον φυλάνε. Εν τω μεταξύ, μετά από τον κόμμα. Δεν είναι κακό κι αυτό. Όχι, μα το κάνουν. Εμείς θα το κάνουμε σε εσάς, να το ξέρετε. Να είσαστε προετοιμασμένοι. Παιδί μου, ανεβαίνουν πάνω και τους φυλάνε, όντως. Ανεβαίνουν πάνω και τους φυλάνε και υπάρχει κάποιος που τους τραβάει κάτω. Τώρα με τον COVID, φαντάζεσαι. Μετά τον COVID, πάντως, η αλήθεια είναι ότι αυτό με τα μπουζούκια που λέμε, αγρίεψε το πράγμα. Μαζεύτηκε το πράγμα. Μαζεύτηκε και μετά ξανααπλώθηκε. Εν τω μεταξύ, με πρόσωπα σαν την Κανελίδου, παθαίνεις μια διαχειτικότητα. Οπότε φαντάσου τώρα. Να σας πω όμως, αυτό σας κάνει, γιατί πολλοί τραγουδιστές λένε: «Όπα, παιδιά, μην πολυπλησιάζετε». Σας κάνει λίγο να πείτε: «Όπα, παιδιά, και λίγο γρήπη, και λίγο έτσι, και λίγο γιουβέτσι». Καλά, γι' αυτό. Τώρα τι να σου πω. Στο ηρώδιο, να σου πω την αλήθεια, ήμουν τόσο πολύ κουρασμένη που δεν είδα κόσμο. Το λέω έτσι. Και έτσι σαν εξομολόγηση γενικότερα και στον κόσμο που θα ήθελε. Ήμουν πάρα πολύ κουρασμένη, γιατί είχα και πρόβες και μένω και μακριά και οδηγώ ώρες, ατέλειωτες, άστα. Αλλά εντάξει, τώρα νομίζω ότι ο καθένας προφυλάζει και τον εαυτό του. Όχι ότι σκέφτεται να έρθει να προφυλάξει εμένα ή τον άλλον που τα πάει να αγκαλιάζει. Προφυλάζει και τον εαυτό του, έτσι δεν είναι? Ναι.
Τώρα... Πάντως, άσχετα τώρα από το που τραγουδάτε και το ηρώδιο ή τώρα το άλσος, όταν σας βλέπει ο κόσμος στον δρόμο, δεν δείχνει την αγάπη του. Έλα καλέ. Με έχει δει ποτέ στον δρόμο, δεν με αναγνωρίζει. Εγώ δεν σας έχω δει, δεν ξέρω και που μένετε. Λοιπόν, να μου πείτε να έρθω να σας πετύχω. Μένει για να με αναγνωρίσει. Μένει έξω από την Αττική. Πού μένετε, κάπου μακριά. Στη Ραφίνα. Λοιπόν, άκου, φοράει ένα μπερέ, είναι πολύ τυπού, φοράει κάτι χοντρά παλτό. Εντάξει, και όλοι την αναγνωρίζουμε. Και μας αρέσει που είναι ρε παιδί. Δεν με αναγνωρίζουν, αλλά πολλές φορές και στη μου λέει αναγνωρίζουν τη φωνή μου όταν μιλάω. Και αυτό είναι το πιο περίεργο από όλα. Όχι περίεργο. Όχι να σου πω κάτι. Όχι περίεργο. Μιλάω, όχι είναι τραγουδάω. Τέτοια φωνή. Είναι διαφορετική η φωνή τη όμω όταν μιλάει από όταν τραγουδάει. Η αλήθεια είναι διαφορετική. Εγώ αυτό ακούω αυτή τώρα. Αυτή ναι. το ατμοσφαιρικό τη φωνή. Έχει κάτι jazz η φωνή σα. Δηλαδή ξέρω, παιδιά, εγώ τρελαίνομαι. Ναι, μα τη αρέσει η jazz. Πώ τα πάτε λοιπόν εκεί στην εκπομπή, καλά. Εμεί είμαστε jazz άλλου τύπου, ξέρετε. Καταλάβει αυτό. Να σα πω, έχετε τραγουδήσει και jazz, δεν είναι. Βέβαια. Ναι. Έχω τραγουδήσει jazz, δεν είμαι μαύρη νέγρα τραγουδίστρια που γεννήθηκα στη jazz. Αλλά είναι μια μουσική που ακούω από μικρό παιδάκι, που αγαπάω και σε έναν βαθμό μπορώ να υπηρετήσω κάποια τραγουδία. Και ταιριάζει πολύ με το ηχόχρωμά σας τώρα, η αλήθεια είναι. Ναι. Δεν μπορούν να τραγουδήσουν όλοι jazz κομμάτια. Μα εγώ έχω ακούσει πολύ αυτή τη μουσική, ρε παιδί μου. Ναι. Και εντάξει, πρέπει να έχεις και ένα... Πώς το λένε, ένα τρόπο δηλαδή να πλησιάζεις. Mm-hmm. Όντως δεν είναι ο τρόπος, ας πούμε, ο κοινός που τραγουδάμε ένα άλλο τραγούδι, jazz. Ξέρεις, έχει και άλλους, έχει ρυθμούς, έχει διάφορα πράγματα. Μάλιστα. Εντάξει, εμένα μου αρέσει, την αγαπάω αυτή τη μουσική, την ακούω σπίτι μου, την ακούω στο αυτοκίνητο, με ξεκουράζει, με χαλαρώνει. Ο καθένας έχει ένα είδος μουσικής που περνάει καλά. Η καθημερινότητά σας πώς είναι? Α, τι να σου πω, δουλειές στο σπίτι κάνω, τώρα μαγείρευα. Α, τι φτιάχνετε σήμερα? Έκανα κοτόπουλο κάρι γιατί θα έρθει η εγγονή μου. Ωραία. Θες, σώμα. Θες κοτόπουλο με κάρι να ψηφίσει το μπουτάρι, έλεγε η Είσαστε δηλαδή μια κλασική παραδοσιακή γιαγιά. Κοίταξε, δεν είμαι όλη την ώρα με την εγγονή μου. Η εγγονή μου τώρα μπαίνει στην εφηβεία 12 χρονών, ξέρεις. Κάποιες στιγμές έρχεται εδώ όταν η μητέρα έχει να πάει κάπου και κάτι τέτοιο. Παρακολουθεί τη γιαγιά. Όχι ότι κάνουμε και τρελή παρέα ακόμα. Να μεγαλώσει λίγο ακόμα. Παρακολουθεί τη γιαγιά, θα έρθει να σας δει. Ήρθε στο Ηρώδιο. Και? Για πρώτη φορά. Είναι λίγο ντροπαλή, ξέρεις. Δεν νομίζω ότι μπορούσε να εκφράσει τα συναισθήματά της ακριβώς. Αλλά υποθέτω ότι της άρεσε. Τι να σου πω, υποθέτω. Καλά, δεν σας είπε μετά τίποτα? Όχι, είναι ένα παιδάκι πολύ έτσι συγκρατημένο. Μπαίνει στην εφηβεία, ξέρεις, η εφηβεία είναι πολύ δύσκολη. Τη φωνή της γιαγιάς την πήρε? Δεν την έχω ακούσει ποτέ να τραγουδάει, να σου πω την αλήθεια μου. Μα τι σεμνό σπίτι είναι αυτό, καλέ? Τι είναι αυτό το σπίτι? Σεμνό. Λοιπόν, όχι, έχει άλλα, έχει με τον αθλητισμό αυτή. Είναι κολυμβήτρια και τέτοια. Έχει αλλού το βλέμμα στραμμένο. Μάλιστα. Εντάξει, 2-3 χρόνια που θα φύγει, που θα περάσει την εφηβεία, θα έχετε μια επικοινωνία υπέροχη. Αυτό μου λέει και ο γιος μου. Μου λέει, τώρα μην περιμένεις, είναι νωρίς ακόμα για σένα. Μάλιστα. Έτσι είναι. Λοιπόν, στο Άλσος, αρχίζουμε από αυτή την Τετάρτη και κάθε Τετάρτη για λίγες παραστάσεις όμως. Πόσες παραστάσεις, κυρία Κανελίδου, να σας δούμε όλοι, να προλάβουμε. Θα είμαστε οπωσδήποτε και του Αγίου Βαλεντίνου που είναι 14 Φεβρουαρίου. Άλλη μόνο. Ναι, να έρθουν όλοι εκεί πονεμένοι από έρωτα και χτυπημένοι. Όλοι πληγωμένοι. Να σας πω, τους ψάλουμε. Να σας πω, σας έχει τύχει, ας πούμε, έτσι... Βαρύς καψούρης, βαριά καψούρα την ώρα που τραγουδάτε να τα δίνει όλα? Να τα δίνει πώς δηλαδή? Δηλαδή από το βλέμμα, από τον τρόπο που τραγουδάει και αυτός ή και αυτή ή... Όχι, το να τραγουδάνε μ' αρέσει όταν τραγουδάνε. Μ' αρέσει πολύ όταν τραγουδάει ο κόσμος μαζί. Ναι. Αλλά δεν έχω δει ποτέ μια, ας πούμε, αν θες χειρονομία παραπάνω. Κάτι που να το προσέξω ή να το... Όχι, δεν έχω δει. Μάλιστα. Το εννοώ αυτό. Ναι. Ευχόμαστε καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Είμαστε αιώνιες δηλωμένες φαν. Σας αγαπάμε. Φιλάκια πολλά. Φιλάκια πολλά. Ευχαριστώ.